Καλησπέρα, Γιάννη. Πραγματικά ισχυρή ζήτηση για το νέο 15 ετέ ομόλογο. Η Ελλάδα βγήκε για πρώτη φορά στι αγορέ για το 2020. Τη έδωσε αέρα στα πανιά τη η αναβάθμιση που έγινε την Παρασκευή τη ελληνική οικονομία από τη ΦΙΤΣ. Και πραγματικά αυτό που έχει σημασία και αυτό που τονίζει και ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Κρίστο Ταϊκούρα, είναι η ακτινογραφία των επενδυτών. Είναι από τι λίγε φορέ, Γιάννη, που οι μακροπρόθεσμοι επενδυτέ και όχι του κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπήκαν σε αυτή την έκδοση με 68%. 68% ήταν Συμμετέχοντε, μακροπρόθεσμοι επενδυτέ. Τα hedge funds, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, περιορίστηκαν στο 5%. Ε, Όπω είπε και ο κύριο Σταϊκούρα, αυτό είναι ένα δείγμα. Το πιο και σημαντικό χειρίζεται... στοιχείο είναι αυτό, Ακριβώ. Όπω το λε, είναι ένα δείγμα τη εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην οικονομική πολιτική και γενικότερα στην οικονομία και στη χώρα. Και είναι και σημαντικό και ότι μαζεύτηκαν και τα 2,5 δι, αλλά και ότι υπήρχε πραγματικό μεγάλο, μεγάλο ενδιαφέρον. Αμαλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ